Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα Special Edition G-Box, όχι το απλό συνδομητικό το μηνιαίο, έτσι αυτά είναι λίγο πιο ακριβά, συνήθως είναι κάπου στα 35 ευρώ. Τώρα αυτό δεν θυμάμαι αν ήταν στα 30 ή στα 35, αλλά νομίζω ήταν στα 35 ευρώ και αυτό. Γενικά μας έρχονται χωρίς μεταφορικά ό,τι μας έρχεται από τη Ζάβη για αγορές από 20 λίρες και πάνω. Να πούμε ότι αυτό μας έλεγε και όσο ότι θα είναι exclusive στο Comic Con του Λονδίνου, ότι ήταν exclusive κάτι τέτοιο, μας το γράφει και κάτω. Marvel Excelsior, ξέρει, λογικά παίζει να έχουμε και Stan Lee μέσα, τίποτα αντικείμενο London Comic Con Exclusive Crate και Large. Πάρα πολύ ωραίο, βαρύ κουτί. Το Z-Box έχουμε πει ότι είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί γενικά και ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το Pop in a Box και το My Geek Box, τον The Hard Group όμιλο. Πάμε να μπούμε κατευθείαν μέσα, γιατί είναι Marvel αγαπημένη θεματολογία και φαίνεται πάρα πολύ βαρύ το κουτί. Ναι, μας έλεγε ότι μέσα θα έχει δώρο μια σπίδα του Captain America, την οποία την έχω και την είχα στο παλιό μου, στο καινούργιο background. Θα την πήρα για να σας την δείξω. Α, μας τα έχει έτσι, μας έχει κουτί σε κουτί. Εντάξει, καλό αυτό. Οπότε λογικά θα ήταν εξτραδάκια τη Ζάβη δώρα και το κουτί το άλλο θα ήταν exclusive για εκεί. Λογικά. Έχουμε εδώ έναν Deadpool, έναν χοντρό Deadpool, ο οποίος μας λέει τάκος. Ωραίος. Ωραία, μπλούζα και αυτή είναι license προϊόν. Βλέπω έχουμε την ετικέτα Marvel πάνω και τα σχετικά. Καλό αυτό. Και ωραία στάμπα. Γενικά είναι και η στάμπα έτσι πολύ ωραία. Πάρα πολύ γαμάτη μπλούζα. Ένας χοντρός Deadpool ο οποίος ονειρεύεται τάκος. Μάλλον είναι έτοιμος να φάει, να ορμήσει, να φάει τα τάκος. Πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε. Η ασπίδα που σας έλεγα ήταν αυτή. Εντάξει, αυτή μας λέει Loot Crate Exclusive. Αυτή πρέπει να ήταν όντως exclusive στο Loot Crate, αλλά μας την έβαλε και το. Γενικά υπάρχει και για πώληση αυτή η ασπίδα και είναι και φθηνή. 1:6 βλέπουμε ότι είναι το scale της. Είναι από την παλιά κλασική ασπίδα του Captain America, την πρώτη ασπίδα μάλλον του Captain America. Την Classic και αυτή τώρα για να μην την ανοίξουμε, να την κρατήσουμε έτσι, είναι κάπως έτσι. Από την EFX Collectibles, πάρα πολύ ωραία ασπίδα γενικά. Έχουμε εδώ 1940 Captain America Shield, είναι η πρώτη του ασπίδα. Marvel μας λέει και τα σχετικά, κάπως έτσι. Πίσω έχουμε Marvel, βλέπουμε εδώ φαίνεται, και πίσω ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια είναι πάρα πολύ γαμάτη. Γενικά ένα πάρα πολύ καλό ρέπλικα και βαρύ. Έτσι βαρύ αντικείμενο. Τώρα το υλικό δεν ξέρω, αυτή αν πέσει κάτω παίζει και να σπάσει. Τώρα εμένα άνετα μου φεύγει και σπάει, αλλά εντάξει, πάρα πολύ γαμάτο αντικείμενο. Και κουμπώνει κάπως, βασικά όχι, το ξεκινάς από εδώ. Θέλει ξεκίνημα, άνα για σου έτσι. Πάρα πολύ γαμάτο αντικείμενο και βαρύ. Δηλαδή τώρα για μέσα αυτά τα λεφτά, αλλά μόνο η μπλούζα και η ασπίδα περίπου εκεί. Τώρα αυτό είναι βαρύ. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Να δούμε τι παίζει. Τι μας κάνει, αρχίζει να τρίζει η ασπίδα από την κίνηση και κάνει θόρυβο. Θα έχουμε και κόμικ μέσα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το αρχικό κουτί νομίζω δεν μας χρειάζεται πλέον. Οπότε ας δούμε. Ξεκινάμε με ένα κύβο. Ο οποίος κύβος μας λέει Secret Empire. Δεν πρέπει να κάνει κάτι. Όχι, δεν κάνει κάτι. Αυτός ο κύβος ούτε ανοίγει. Είναι απλά ένα κυβάκι και μας γράφει Secret Empire. Λογικά αυτό απλά θα φωσφορίζει τίποτα. Μόνο κάτι τέτοιο να κάνει. Δεν βλέπω κάποια άλλη χρήση για αυτό τον κύβο. Πλάκα έχει σαν αντικείμενο και αυτό. Συνεχίζουμε. Αυτό πρέπει να είναι τη πυραμίδα. Τα κλασικά που έχουμε ξαναδεί από αυτήν. Ναι. Premium Notebook. Ένα πάρα πολύ γαμάτο premium notebook. Εδώ μέσα, εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι έξω έχει ανάγλυφα από τους Avengers και πολλούς βασικά, έχει πάρα πολλούς. Τι λες τώρα, αυτό έχω περιέργεια για να το ανοίξω, παρόλο που θέλει σκίσιμο κανονικά, αλλά εντάξει, αυτό θα το ανοίξουμε, θα κάνουμε μια εξαίρεση, γιατί θέλω να το δω, έχω περιέργεια να δω και μέσα πως είναι στο περίπου. Εντάξει, το πολύ πολύ αργότερα το κρατάμε και σαν κανονικό σημειωματάριο. Γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοιου τύπου σημειωματάρια, πρέπει να έχουμε δει και Harry Potter νομίζω. Και βασικά η Harry Potter πρέπει να είναι το μόνο που δεν έχουμε δει για σημειωματάρια. Αλλά έχουμε δει Game of Thrones, έχουμε δει Star Wars, έχουμε δει Marvel ξανά. Και τώρα βλέπουμε πάλι Marvel. Τι λες, ακόμα και αυτό είναι ανάγλυφο έτσι και είναι δερμάτινο στυλ. Δεν είναι αλουμινένιο, γαμάτο. Γενικά όλα τα premium notebook που έχουμε δει έτσι είναι σε τέτοιο στυλ. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά είναι και τσιμπημένα. Ήταν κάπου από 10 και πάνω, δηλαδή και 12 και 15 ακόμα. Και μέσα είναι κάπως έτσι. Αυτό είναι γενικό, μου αρέσει που είναι γενικό και έχουμε παλιούς κλασικούς Avengers γενικά, δεν είναι ας πούμε μόνο Spider-Man ή μόνο Captain America, ναι, και μέσα σε κάθε σελίδα μας γράφει Marvel Comics. Α, μέσα δεν έχουμε ούτε γραμμές, τα άλλα νομίζω είχαν γραμμές. Δεν θυμάμαι καλά, τώρα μην σας γεράσω, αλλά νομίζω ότι τα άλλα ή έστω κάποια από τα άλλα είχε γραμμές. Και πίσω πάλι κάπως έτσι. Αυτό το μεταξύ φαίνεται σαν να ανοίγει και να έχει κάτι. Όχι, εδώ έχουμε, εντάξει, να βάζουμε κάτι μέσα, ξέρω εγώ, κάποια σημείωση ή κάποιο φύλλο. Αν μπορείτε να το δείτε, όχι, να τώρα το βλέπετε νομίζω.
Κάνει αυτό εδώ, έχει αυτό εδώ το Μάρσι που ξέρω πώς το πούμε. Πάρα πολύ ωραίο και είναι από την Pyramid, αγαπημένη εταιρεία. Η Pyramid γενικά ό,τι βγάζει, ό,τι έχω λάβει και είναι Pyramid, μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά είναι από αγαπημένες θεματολογίες όπως τώρα που είναι Marvel. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε Μπρελόκ, το οποίο Μπρελόκ είναι ο Γκρουτ, ο Γκρουτάκος και αυτό από την Pyramid. Αγαπάμε Pyramid, ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Εντάξει, όχι ότι έχουμε δει μέχρι στιγμής, αλλά γενικά πάρα πολύ ωραίο. Ένα μπρελοκάκι, αυτός είναι ο... Βασικά μεταξύ Baby Groot και Teen Groot, εκεί λίγο στο τέλος που φάνηκε σαν Teen, σαν έφηβος από την πύραμη και βλέπουμε Galaxy Vol. 2. Μας το λέει κιόλας, ο γιος μας λέει κάτι, έχουμε εδώ τις άδειες και τα σχετικά. Και έχουμε εδώ το... Να το βάρος του κουτιού που είναι. Έχουμε εδώ κόμικ ή γραφικές νουβέλες. Έχουμε εδώ The Mighty Thor, 700 movie variant cover. Α, αυτό πρέπει να είναι του Thor το νούμερο 700 ακόμη, γιατί μας λέει 700. Εδώ λογικά παίζει να είναι το νούμερο, δεν είμαι και δεν ξέρω και ιδιαίτερα πολλά από κόμικ. Και εδώ μας έχουμε και την τιμή, 5,99 δολάρια, γιατί είναι πιο χοντρό σε σχέση με τα άλλα κόμικ, είναι αρκετά χοντρό. Και έχουμε και άλλα μέσα, μέσα κάποιες μάχες. Α, έχουμε ένα, ναι, αυτό το βλέπω εντωμεταξύ σαν αγαλματίδιο τη Sideshow, το βάτραχο Thor. Τι φάση θα είναι αυτός, δεν ξέρω. Γαμάτος. Και βλέπω και λέω, όντως υπάρχει. Να τώρα το βλέπω πως είναι και μέσα σε σκίτσα και τέτοια. Ξέρω εγώ, σκηνές, μάχες, ωραίες βλέπω. Ο Θόρ εδώ να μοιράζει ξύλο. Πάρα πολύ ωραίος. Τώρα παίζει και να μείνει ο Θόρ. Αφού να μου πει κανένας, ξέρω εγώ, ξέρω ακόμη που δεν είναι ο Θόρ, είναι ο Τάδε, άλλος που ήρθε, ξέρω εγώ και αυτά. Ού, έχουμε και. Πώς το λένε, έχουμε και. Έλα ρε, εσύ. Α, και αφού προλαβαίνουμε 10 πρώτου 2018. Έλα ρε, πως για πόσο λίγο το χάσαμε. Η φάση είναι ότι το έχω καιρό αυτό το κουτί. Το έχω αρκετό καιρό αυτό το κουτί. Χάσαμε για λίγο το digital copy αυτού του κόμιξ. Δεν πειράζει. Εντάξει, ωραίο κομιξάκι, πάρα πολύ ωραίο. Βασικά παίζει να είναι και γραφική νουβέλα. Νομίζω βασικά είναι κόμιξ γιατί έχουμε και νούμερο πάνω εδώ. Συνεχίζουμε. Έχουμε Marvel Legacy 1. Τι γίνεται εδώ. Α, εδώ είναι. Ναι, είναι λογικά ανοίγει το φύλλο. Το εξώφυλλο ανοίγει και γίνεται έτσι σαν. Και αυτό είναι το 1. Ναι, ανοίγει κι άλλο βασικά. Ω, τι λες τώρα. Έχουμε εδώ διάφορα διαφημιστικά. Λογικά είναι αυτά. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι. Ξεκινάμε. Α, έχει πέσει το σφυρί του Thor και κάποιοι. Ναι, άντρα να τους πεις. Κάποιοι προϊστορικοί άνθρωποι τέλος πάντων προσπαθούν να το σηκώσουν. Δύσκολα όμως να το καταφέρουν. Τι αυτό τότε εξιστορείται. Ναι, ρε, αυτό παίζει να εξιστορείται τόσο πίσω. Δεν βλέπω παλεύουν έτσι με κάτι ανθρώπους. Α, όχι, όχι, όχι. Παίζει κάτι να γίνεται με το μέλλον και με αυτά. Κάποιες σκηνές από μέσα να δούμε. Έχουμε εδώ μια σκηνή που είναι όλοι μαζεμένοι και έχουμε την Σίθορ. Και εδώ η φάση που και ο Άρωμαν είναι η γυναίκα εδώ. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το timeline ιδιαίτερα, αλλά το έχω δει. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε Falcon, έχουμε κάποιες μάχες. Εδώ μας λέει κάποια για το Comic Con. Αυτό το digital το προλαβαίνουμε αυτό 9 πρώτου του 2018. Και αφού το χάσαμε. Ή μία ενάτουρη παίζει να το πηγαίνω ανάποδα αυτή. Όχι, αυτό παίζει να πηγαίνω ανάποδα. Τέλο πάντων, θα το δοκιμάσω και θα δούμε. Τώρα με τη φλασιά. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται και αυτό. Και αυτό είναι το πρώτο κιόλας. Οπότε άνετα κάποιο ξεκινάει από εδώ. Καλό αυτό. Ίσως να ξεκινήσουμε. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Α, και αυτό τώρα πρέπει να είναι graphic novel. Απλά έτσι που είναι μέσα δεν θέλω να τα χαλάσω. Αυτό είναι graphic novel και έχουμε Thor is back. Ο Thor γύρισε. Αυτό είναι μια γραφική νουβέλα του Thor. Εντάξει, πίσω μας γράφει Thor is back. Δεν ξέρω γιατί. Ω, πολύ ωραίο. Αυτό για κάθε μαρβελάκια αυτό το κουτί ήταν κορυφή. Έχουμε εδώ κάποια Dark Elf. Όχι, βασικά πρέπει να είναι γενικά διάφορα περίεργα πλάσματα. Να πάνε να αντιστήσουν στο Thor και καλά. Μπορείτε ρε γατάκια. Εντάξει, εδώ ο Thor και να φαίνεται το Asgard λογικά. Πω, πω, αυτό πάρα πολύ ωραίο δισέλιδο. Τι λες τώρα. Γενικά μια πάρα πολύ γαμάτη γραφική νουβέλα. Ναι, ναι, και μέσα συνεχίζει δυναμικά με ξύλο, φασαρίες, ιστορίες, ο Thor με τους συμμάχους του, τους άλλους, τους οποίους δεν τους θυμάμαι τώρα πώς τους λένε ακριβώς. Αυτά, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Εδώ μας λέει τιμή, εδώ μας λέει 14,99 δολάρια αμερικάνικα. Αυτά, τώρα τι να λέμε, μόνο αυτά τα τρία ας πούμε λες κάνει όσο κάνει το κουτί, κάποια 35 δηλαδή. Βασικά εντάξει τώρα μια γραφική νουβέλα στην Ελλάδα, αλλά αυτή δεν συγκρίνεται γιατί είναι αμερικάνικη κατευθείαν από εκεί. Αυτή κάποιο το 15 μπορεί και παραπάνω να την βρεις, να κάνει μια τέτοια γραφική νουβέλα. Εδώ μας λέει 5,99 και αυτό κάπου εκεί 5-6 ευρώ ξέρω εγώ.
Και αυτό που μας λέει 5,99 δολάρια και αυτό κάπου στα 5 με 6 ευρώ. Το μπρελοκάκι του Groot, ένα αναστιχένιο μπρελοκ και κάπου στα 5 με 6, άντε ένα πάνω, ένα κάτω, περίπου εκεί δεν νομίζω να είναι πιο ακριβό. Αυτά τα γαμάτα premium notebook, τα οποία premium notebook και αυτά είναι τσιμπημένα, κάπου στα 10 με 15, γιατί και αυτά είναι ελάχιστα προϊόντα από την Pyramid, η οποία είναι μια αγαπημένη εταιρεία και βγάζει πολύ δυνατά προϊόντα. Αυτό ο κύβο, ο οποίο κύβο είναι από το Secret Empire και δεν ξέρω καν τι ρόλο βαράει αυτό ο κύβο, παίζει απλά να φωσφορίζει ή κάτι τέτοιο. Και αυτό τι να το πει, 2-3 ευρώ, άμα το πει αυτό εδώ. Αυτή η ασπίδα το ζάβι την έχει και την έχει φθηνά. Το ζάβι την έχει φθηνά, αυτή την έχει κάπου στι 8, 9, 10 λίρε. Την έχει οικονομικά, τουλάχιστον τόσο την είχα πάρει εγώ σκέτη. Την είχα αγοράσει έτσι απλά. Τώρα δεν ξέρω αν ανέβασε ή είχαν καμιά προσφορά του, παίζει να τρέχει. Και η μπλούζα, η οποία μπλούζα και αυτή είναι μια πολύ γαμάτη μπλούζα και είναι licensed. Αυτή κάπου στο 20 άρικο, λες, Marvel 15, 20 άντε και λίγο παραπάνω. Αυτά νομίζω πάνω κάτω, παιδάκια μου. Εντάξει, ένα από τα πιο γαμάτα special κουτιά που έχουμε ανοίξει και σε θέμα αξία και γενικά, εντάξει, επειδή αγαπάω Marvel, αγάπησα και όλα τα αντικείμενα και τα κόμικ και θα τα δω σίγουρα. Και εδώ με το Marvel Legacy σου μας βάλει στο τρυπάκι να ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε αυτά. Ευκαιρία είναι. Γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο κουτί, ένα πολύ γαμάτο κουτί για τους Marvelάκηδες και με όλα τα αντικείμενα ένα-ένα και αυτή πολύ ωραία και μπλούζες, γραφικές, νουβέλες, όλα είναι κορυφή, μας έβαλαν και δύο έτσι πιο light αντικείμενα να έχουμε. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς μας φάνηκε. Για μένα ένα από τα καλύτερα special edition κουτιά που έχουμε ανοίξει για 35 ευρώ, όλα αυτά είναι κορυφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek video, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, τα talk show που έχουμε κάθε Τετάρτη μετά τις 11 για διάφορες geek συζητήσεις, τα gaming sites προς το παρόν έχουν κοπεί μέχρι νεοτέρα, θα δούμε πώς αλλάξει σήμερα ή κάνουμε κάτι καινούριο και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.